Αυτή τη στιγμή γίνονται ελάχιστοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί στην Αθήνα. Εντάξει, από όλη την Ελλάδα, από όπου θέλετε. Με την τροπολογία που πέρασε ο Κοντονής το καλοκαίρι, είναι σωστό. Είναι σωστό. Γίνονται από όλη την Ελλάδα από όπου θέλετε. Ελάχιστοι πληστηριασμοί όμως αυτή τη στιγμή. Αυτό που έρχεται όμως από πίσω. Γιατί είναι 7 και 8 κάθε φορά, γι' αυτό. Η αριθμή αυτή είναι. Αυτό που έρχεται όμως είναι ένα τσουνάμι. Μιλάνε για 130.000 πληστηριασμούς μέσα στην επόμενη τετραετία. Μιλάνε πόσοι πληστηριασμοί για το 70.000. 70.000 μπορεί να γίνουν το 2007 που δεν γίναν τόσοι, γιατί έχουμε και τα στατιστικά. Αλλά οι πληστηριασμοί όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν αφορούσαν λαϊκή κατοικία και περιουσία, το γνωρίζετε πολύ καλά. Αφορούσαν άλλα πράγματα. Αφορούσαν. Εμποδίζουν του πληστηριασμού τη λαϊκή κατοικία. Τι κάνουμε, τι κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρα. Επειδή έχουμε βρεθεί πολλές φορές. Πόσες φορές βρεθήκαμε, πόσες φορές. Για να συζητήσουμε. Πόσες φορές. Πόσες φορές. Πόσες φορές. Παλιά. Πότε άλλαξε το πράγμα. Όταν ήταν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, όπου το πράγμα πια γίνεται πολιτικό. Να σε ακούσω, Είμαστε συνέδριο που σα αφήσαμε. Πριν. Ωραία, κάτσε να απαντήσουμε αυτό. Κάτσε να απαντήσουμε αυτό πρώτα. Περίμενε λίγο να απαντήσουμε αυτό πρώτα. Αυτή τη στιγμή παίζεται ένα κεντρικό πολιτικό παιχνίδι. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι προσωπική. Εσείς αναφέρεστε σε συγκεκριμένους συμβολιογράφους. Εμείς αναφέρομαι σε συμβολιογράφους που θα απαντήσουν το κουμπί. Μισό λεπτό. Μπορείς να διαμαρτυρηθείς πολιτικά, να πεις την γνώμη σου για την κυβέρνηση. Δεν μπορείς όμως να στρέφεις εναντίον συγκεκριμένων συμβολιογράφων, να πηγαίνεις να βάφεις το γραφείο τους, να πηγαίνεις να βρέχεις τους υπολογιστές του. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι πολιτική διαμαρτυρία. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Όχι, αυτός ο υπολογιστής, ωραία, είπες, θα ακούς και εμένα τώρα. Αυτός ο υπολογιστής που έχει ένα κουμπάκι που όταν βάλεις εσύ το δαχτυλάκι σου επάνω και κάνεις ένα κλικ θα μου στερεί εμένα το σπίτι. Όχι απλά θα του ρίξω νερό, θα τον κάψω αυτόν τον υπολογιστή. Και να είστε σίγουροι, να είστε πολύ σίγουροι ότι δεν θα περάσει αυτό που θέλετε να κάνετε. Να αφήσουμε λίγο τα παραμύθια, θα κουνήσω ό,τι θέλω. Να αφήσουμε τα παραμύθια ότι άλλοι είναι οι εχθροί. Ποιος θα κουλεί, ποιος θα πατήσει το κουμπί είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί να υπάρχει απονομή δικαιοσύνης χωρίς